Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Αξιότιμε δήμαρχε, αντιδήμαρχοι, δημοτική σύμβουλη, πρόεδρε Νόδα Β3, πολιτικά στελέχη, φίλες και φίλοι. Με μεγάλη χαρά συνδιοργανώνουμε απόψε με την Γραμματεία Σχέσεων Κοινωνίας Κόμματος και τη Ζωή τη Ράπτη την ενδιαφέρουσα αυτή ομιλία περί εθνικής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και δημόσιας ασφάλειας. Θέματα που απασχολούν όλους μας. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε τις προτάσεις σας και όχι μόνο τις διαπιστώσεις σας. Για όλα αυτά, θα σταθώ ιδιαίτερα στο θέμα της ασφάλειας, το οποίο μας έχει κάνει όλους να χάνουμε τον ύπνο μας. Ιδιαίτερα όσοι από εμάς έχουν ήδη απικρή εμπειρία. Περιμένουμε λοιπόν εν αγωνίως τις προτάσεις σας και εδώ. Με πολύ χαρά καλωσορίζουμε τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είναι καθοδόν. Οπότε θα τον καλωσορίσουμε μόλις έρθει. Τον Βασίλη τον Κορκίδη ως πλέον έμπειρο εκπρόσωπο του εμπορικού βίου. Και βεβαίως την καλή μου φίλη τη Ζωή τη Ράπτη, Γραμματέα Σχέσεων Κοινωνίας Κόμματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε όλοι εδώ. Δίνω λοιπόν τον λόγο στον συντονιστή να συνεχίσει. Τον κύριο Χιδηρό. Καλησπέρα και από μένα. Σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία για τον τόπο, κάνουμε μια κουβέντα. Διαμίζονται ζητήματα. Υποθέτω ότι σήμερα θα ακούσουμε πράγματα τα οποία άπτονται της καθημερινότητάς μας και μας αφορούν όλους, όπως είναι το θέμα της ασφάλειας. Γιατί δυστυχώς καταστρατηγείται το δικαίωμα του πολίτη σήμερα στην ασφαλή διαβίωση. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Υποθέτω ότι και οι ομιλητές έχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να σας πούν. Επικοινωνήσαμε πριν από λίγο με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, θα είναι σε λίγα λεπτά μαζί μας. Είναι καθοδόν στη Βουλή, έρχεται με μηχανή, οπότε πολύ σύντομα θα είναι εδώ. Να πω ότι κατά σειρά προσελεύσεως θα αναφέρω τα ονόματα. Καταρχήν είναι εδώ ο Δήμαρχος, ο κ. Παντελής Ξητάκης, λίγο θα μας απευθύνει έναν χαιρετισμό. Είναι ο κ. Γαλάνης, πρώην Αντιδήμαρχος, τα ονόματα είναι κατά σειρά προσελεύσεως. Ο κ. Μαναός, πρώην Δήμαρχος Ψυχικού, ο κ. Νίκος Κανελάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, η κυρία Αριστεία Παπαδοπούλου, αναπληρωτής γραμματέας σχέσεων κοινωνίας κόμματος, όλοι αυτοί πλην των ομιλητών βέβαια, η Ελένη Δουντουλάκη, πρώην Δήμαρχος Ψυχικού, η Άντα Χάνου Μπούσουλα, αναπληρωτής γραμματέας σχέσεων και κοινωνίας, ο κ. Αγγύρης Δινόπουλος, πρώην Υπουργός Εσωτερικών, η κυρία Ειρήνη Κατσαρού, πρώην Δήμαρχος Ψυχικού, η κυρία Φάνη Χατζηαθανασιάδου, πρόεδρος ΝΟΔΕ Β3, ο κ. Κρήτος Νεόφυτος, πρώην Δήμαρχος Ψυχικού και η κυρία Νέλη Λάδα, πρόεδρος του ΟΚΑΠΑ. Αν ξέχασα κάποιον. Ναι, την είπατε, κυρία Κατσαρού, βέβαια, πρώην Δήμαρχος Ψυχικού. Αν ξέχασα κάποιον, ζητώ συγγνώμη. Κυρία Γαβριέλα. Χριστοδούλου, Δημοτική Σύμβουλος. Λοιπόν. Κατερίνα Αλεξοπούλου, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Να πει ότι την είπαμε, την ανέφερα. Σοφία Σόφη του Σαββρακοπούλου, ωραία. Συγχωρήστε με εγώ με των νοτίων προαστίων και λίγο προσπαθώ να εξοικειωθώ με την ανθρωπογεωγραφία. Λοιπόν, πριν δώσω το λόγο στους ομιλητές, επιτρέψτε με ένα πολύ σύντομο σχόλιο, με αφορμή βέβαια το θέμα της ημερίδας μας σήμερα. Δεν υπάρχει εθνική ανάπτυξη όταν δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή. Και δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή όταν δεν υπάρχει δημόσια ασφάλεια. Και καταστρατηγείται συνεχώς το δικαίωμα των πολιτών στην ασφαλή διαβίωση. Αλλά τα παραπάνω αποτελούν ψηλά γράμματα για τους κυβερνώντες, οι οποίοι επιμένουν σε νομοθετήματα τύπου Παρασκευόπουλου και την προσπάθεια επιβολής στην κοινωνία μας, παρά τις αντιδράσεις της, ελευθεριακών προτύπων, που όμως έχουν ως αποτέλεσμα την απογειροποίηση της ανθρώπινης ζωής. Πριν περάσω στον πρώτο της εσπέρας, θα ήθελα να παρακαλέσω τον Δήμαρχο Ψυχικού και Φιλοθέης, τον κ. Παντελή Ξητάκη, να μας απευθύνει έναν χαιρετισμό. Καλησπέρα. Όταν είδα πριν μια εβδομάδα το θέμα της συζήτησης, λέω, κοίτα, να δεις μια ωραία συζήτηση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι τρία θέματα που είναι κορυφαία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι η τοπική ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή και η ασφάλεια.
Και τα τελευταία χρόνια, οποιοδήποτε κάνει μετρήσεις στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, βλέπει ότι αυτά τα τρία θέματα είναι τα κορυφαία θέματα που αποσχολούν τις τοπικές κοινωνίες και είναι θέματα που αποσχολούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Ανάπτυξη. Δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη χωρίς να έχει ένα τοπικό επίπεδο. Όλα τα προηγούμενα χρόνια ένα μεγάλο κομμάτι της ανάπτυξης είχε βασιστεί στα κονδύλια τα οποία διαχειριζόταν η τοπική αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα του πρώτου βαθμού, και έδιναν δουλειά και έδιναν μεροκάματο και έδιναν τη δυνατότητα να αναπτυχθεί η τοπική αγορά. Κοινωνική συνοχή. Κοινωνική συνοχή τα τελευταία τουλάχιστον 6-7 χρόνια μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση του πρώτου βαθμού έχει μείνει. Μόνο οι Δήμοι του πρώτου βαθμού έχουν πάρει στην πλάτη τους, σε αυτή τη χώρα, έχουν πάρει στην πλάτη τους το θέμα της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης. Το κράτος είναι απόν, διαχρονικά ήταν, αλλά ιδιαίτερα τελευταία χρόνια, και η πρώτη γραμμή αμήνης της κοινωνίας είναι η τοπική αυτοδιοίκηση του πρώτου βαθμού ιδιαίτερα. Ασφάλεια. Μα προφανώς, εάν δεν υπάρχει ασφάλεια σε τοπικό επίπεδο, δεν μπορεί να υπάρχει ασφάλεια σε κεντρικό επίπεδο, σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ σε ένα Δήμο που είναι ο πρώτος Δήμος σε όλη την Ελλάδα, ο οποίος απευθύνθηκε στην ιδιωτική πρωτοβουλία και χρησιμοποιεί ιδιωτική ασφάλεια τις νυχτερινές ώρες. Γιατί δυστυχώς δεν μπορούσε να ανταποκριθεί η ελληνική αστυνομία. Και γιατί το έκανε αυτό? Γιατί ακριβώς αυτό ήταν η επιλογή του κόσμου. Τα τρία πρώτα κορυφαία θέματα στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι ανάπτυξη, τοπική, κοινωνική συνοχή και ασφάλεια. Και έτσι λοιπόν έρχεται η τοπική αυτοδιοίκηση να καλύψει όλα αυτά τα κενά του κράτους. Προφανώς θα ακουστούν καλύτερα και σε μεγαλύτερο βάθος αναλύσεις παρόλα από αυτά που λέω εγώ, τα οποία αφορούν πολύ συγκεκριμένες περιοχές, γιατί προφανώς αφορούν τις επόμενες εκλογές και τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Απλώς να ξέρετε όλοι ότι βρισκόμαστε στην περιοχή, στο Δήμο, με το μεγαλύτερο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Οπότε πλέον και οι συζητήσεις που γίνονται εδώ έχουν σοβαρή, θα έπρεπε να έχουν μια σοβαρή ανταπόκριση εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας και έχουν. Και μια και το είπα και πριν, η Νέα Δημοκρατία ήταν το πρώτο κόμμα το οποίο απευθύνθηκε στην ΚΕΔΕ και συνεργάστηκε με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και με τον πρόεδρό της, τον Γιώργο τον Πατούλη, για αυτά ακριβώς τα θέματα. Κανένα άλλο κόμμα δεν μπήκε στη συζήτηση για αυτά τα τρία ακριβώς θέματα. Λοιπόν, εύχομαι να γίνει μια καλή συζήτηση. Εύχομαι να έχει καλό δρόμο ο κ. Γεωργιάδης και να έρθει στην ώρα του. Και παραχωρώ τη θέση μου στους προμηλητές που αυτοί έχουν σημασία και εγώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να πούμε στο κυρίως μέρος της εκδήλωσης. Ο πρώτος ομιλητής της πέρας είναι ο κ. Βασίλης Κορκίδης. Τα ονόματα των ομιλητών, γενικά οι ομιλητές της πέρας, είναι όλοι πάρα πολύ γνωστοί. Αλλά παρόλα αυτά, είναι μια ευκαιρία να τους γνωρίσουμε καλύτερα. Θα μου επιτραπεί λοιπόν να διαβάσω κάποια τροχοντινά βιογραφικά στοιχεία για να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Ο κ. Βασίλης Κορκίδης είναι πρόεδρος της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητος και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, πρόεδρος της Επιτροπής Βιομηχανίας και Ναυτιλίας της Ένωσης Επιμελητηρίων Εμπορίου και Βιομηχανίας της Μεσογείου, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επαγγελματιών Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, μέλος Διοικητικών Συμβουλίων της Eurocommerce και της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων. Ανακηρύχθηκε πρόσφατα επίτιμος διδάκτορ του Τμήματος Δημοσίας Διοίκησης. Παλαιότερα είχε διατελέσει πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, έτσι τον γνώρισα εγώ, ως πρόεδρος των Εμπορικών Συλλόγων Πειραιά, μέλος Συμβουλίου Πολλών Οργανισμών, είναι ναυπηγός βάσει σπουδών, αλλά έχει και ειδίκευση στο management πλοίων στην Αγγλία. Μάλιστα, γεννήθηκε στον Πειραιά, όπου κατοικεί και εργάζεται μέχρι σήμερα. Κύριε Κορκίδη, σας ακούμε. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Αντιδήμαρχοι, αγαπητές φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ την Πρόεδρο της τοπικής οργάνωσης, την κυρία Βαμπή, και ιδιαίτερα ευχαριστώ την πολύ καλή μου φίλη, τη Ζωή Τυράβδη, για αυτή την πολύ τιμητική πρόσκληση. Όλα αυτά που ακούσατε είναι τα χόμπι μου. Εγώ είμαι εργαζόμενος πρόεδρος,
Είμαι επιχειρηματίας στον Πειραιά και αυτό μου επιτρέπει να ζω αξιοπρεπώς και να μπορώ και να εκπροσωπώ τον κλάδο μου και γενικότερα την ελληνική επιχειρηματικότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με όσα μέσα διαθέτω και δυνατότητες και γνώσεις, γιατί ποτέ κανείς δεν τα γνωρίζει όλα. Σήμερα θα έχω τον άχαρο ρόλο σε αυτή την συγκέντρωση να αναφερθώ στα οικονομικά. Δυστυχώς είναι ένα αγίο κακό. Άλλωστε τα οικονομικά έχουν μπει τόσο έντονα στη ζωή μας τα τελευταία 8 χρόνια που δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει ότι σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας, σε πάρα πολλούς συμπατριώτες μας έχουν αλλάξει όχι μόνο το επίπεδο αλλά και τον τρόπο ζωής τους. Θα ήθελα να αναφερθώ στη σημερινή κατάσταση. Έχουμε κουραστεί να κάνουμε διαπιστώσεις για το τι ακριβώς συνέβη, πώς συνέβη. Το θέμα είναι ότι πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε σε μια κατάσταση σήμερα που δεν ανατρέπεται εύκολα, δεν αλλάζει εύκολα. Η ανάπτυξη που είναι το θέμα που θα προσπαθήσω έτσι να προσεγγίσω δεν έρχεται με κάποιον διακόπτη που γυρίζεις, ούτε έρχεται με delivery, δεν την παραγγέλνεις την ανάπτυξη, τη δημιουργείς. Δεν σου χαρίζεται η ανάπτυξη, την αποκτάς, την κερδίζεις. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το οποίο έχουμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε η κατάσταση σήμερα είναι ότι έχουμε μειωμένα έσοδα και αυξημένους φόρους. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς και μάλιστα με πολύ, αν θέλετε έτσι, επιθετικό τρόπο. Στα 10 χρόνια χάθηκε από την ελληνική αγορά, από την ελληνική επιχειρηματικότητα, ένας τζίρος ύψους 102 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από τα 328 δισεκατομμύρια που ήταν ο τζίρος της αγοράς το 2008, το 2007 έκλεισε στα 225,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Που σημαίνει ότι αυτή η απώλεια των 102 δις και πολλές φορές ακούτε να λένε ότι χρειάζονται επενδύσεις στην χώρα μας ύψους 100 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι ακριβώς για να καλύψει αυτό το κενό το οποίο δημιουργήθηκε. Και με την άψη η οποία ακούμε στον προϋπολογισμό, αυτόν τον προϋπολογισμό με των δύο σεναρίων, που με θεατρικό έργο μοιάζει και όχι με την πραγματικότητα που θα περιμέναμε να ακούσουμε, ακόμα και με αυτή την ανάπτυξη της τάξης του 2,5%, αυτά τα 225 δισεκατομμύρια, το πολύ να αυξηθούν κατά 5 δις. Πάλι είναι χαοτική η διαφορά. Το δεύτερο είναι η αύξηση των χρεών των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Θα σας πω ότι το 2008 το σύνολο των χρεών νοικοκυριών και επιχειρήσεων στο δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία και στις τράπεζες δεν ξεπερνούσαν τα 35 δις. Σήμερα μόνο τα χρέη στο δημόσιο, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, έχουν φτάσει τα 102,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα χρέη, τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες, και δεν μιλάω για τα NPEs αλλά για τα NPLs, που είναι μόνο τα δάνεια, είναι 88,6 δις. Εάν προσθέσουμε και τα 35 δισεκατομμύρια στα ασφαλιστικά ταμεία, έχουμε δημιουργήσει, μας έχουν δημιουργήσει, μας έχουν μεταφέρει, όπως θέλει ο καθένας μπορεί να το εκφράσει, ένα εσωτερικό χρέος ύψους 225 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εσωτερικό χρέος, επαναλαμβάνω. Το οποίο, για το οποίο πολύ λίγη κουβέντα γίνεται από την κυβέρνηση σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι το 125% του ΑΕΠ της χώρας μας είναι εσωτερικό χρέος. Πάμε τώρα στο θέμα του εξωτερικού χρέους, αν θέλετε, έτσι για να έχουμε συγκριτικά στοιχεία. Γιατί πολύ μεγάλη αναφορά γίνεται στο εξωτερικό χρέος. Η Ελλάδα είναι μια υπερχρεωμένη χώρα. Και φέτος, το 2018, έφτασε στο ύψος, αν θέλετε, στο μεγαλύτερο ποσό χρέους που είχε ποτέ. 335 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 183% του ΑΕΠ της χώρας. Εάν υπολογίσουμε ότι το ΑΕΠ το οποίο προϋπολογίζεται για το 2018 θα κλείσει στα κοντά και λίγο πάνω από τα 180 δις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε ένα εξωτερικό χρέος 183% του ΑΕΠ της χώρας μας, 335 δισεκατομμύρια, και ένα εσωτερικό χρέος 225 δις. Η εξίσωση αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολο να λυθεί. Έχει πολλές μεταληπτές, έχει πολλούς αγνώστους και είμαι ναυπηγός και λένε ότι ναυπηγοί είναι μαθηματικοί που τα κάναν θάλασσα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, πιστέψτε με, η αριθμητική είναι συγκεκριμένη και κανείς δεν μπορεί να την αμφισβητήσει. Τι δημιουργήσαμε
πώς δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα ληψιπρόθεσμα. Από την αύξηση, από την υπερφορολόγηση, αν θέλετε, τόσο οικοκυριών όσο και επιχειρήσεων, αλλά κυρίως άμεσων και έμεσων φόρων. Το 2008, με ένα ΕΠ που είχαμε 234 δις, οι φόροι, οι άμεσοι και οι έμεσοι, δεν ξεπερνούσαν τα 39-40 δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα, με πολύ λιγότερα έσοδα, καλούμαστε να πληρώσουμε, για το 2018 μιλάω και μόνο, γιατί του χρόνου έχουμε και μια αύξηση φόρων κατά 700 εκατομμύρια, αλλά κανείς πάλι δεν το αναφέρει, στα 49 δισεκατομμύρια ευρώ. Μας καλούν να πληρώσουμε 21 δισεκατομμύρια σε άμεσους φόρους και μας καλούν να πληρώσουμε το πιο άδικο αυτό για μένα, άλλα 28 δισεκατομμύρια σε έμεσους φόρους. Γιατί φτάνω σε αυτά τα νούμερα και συγκρατήστε τα 49 δισεκατομμύρια, σύν όλα τα άλλα τα οποία είπαμε, τα οποία είναι δυσθεώρητα, για να πάω και σε ένα στοιχείο πολύ συγκεκριμένο. Καλώ τον κύριο Δήμαρχο, μελλοντικό περιφερειάρχη. Να καλωσορίσω τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Εντάξει. Έφτασε στην πιο δυσάρεστη σύγκριση. Λοιπόν, η φορολογητέα ύλη για το 2018, δηλαδή ο αριθμός πλούτου, αν θέλετε, που συγκεντρώνεται για το 2018, συν πλην 1 δισεκατομμύριο, είναι 73 δις. Τι μας ζητάνε λοιπόν? Από τα 73 δις πλούτου εισοδήματος που παράγουμε, να πληρώσουμε 49 δισεκατομμύρια φόρους. Αυτό είναι 67% του εισοδήματος μας. Είναι τα 2/3 του εισοδήματος μας. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα νούμερα είναι απαγορευτικά για να μπορέσει κανείς να συντηρήσει την επιχείρησή του, αν είναι δεύτερος επαγγελματίας, πόσο μάλλον την οικογένειά του, την ακίνητη περιουσία, που στοιχίζει πολλά σήμερα, και βεβαίως δεν νομίζω ότι περισσεύει τίποτα για να αγοράσουμε ανάπτυξη. Έρχεται λοιπόν άλλο ένα πρόβλημα σε αυτά, πολύ πρόσφατο, και θα αναφερθώ έτσι πολύ σύντομα και πολύ επιδερμικά, δεν είμαι ο ειδικός, να προσθεθεί των τελευταίων ημερών, και βλέπουμε ότι μέσα σε 5 εβδομάδες οι ελληνικές συστημικές τράπεζες έχασαν 3 δισεκατομμύρια από την παραγωγή τους αξία. Βλέπουμε ότι το τελευταίο τρίμηνο η αξία των τραπεζών συστημικών και μη έχασε 43,5%, και αν το αναγάγουμε σε αιτήσια βάση, έχασε το 38%. Συνολικά δε το ελληνικό χρηματιστήριο έχασε το 20%. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ξαφνικά δεχθήκαμε και προσκοπικές επιθέσεις? Όχι. Γνωρίζαμε ότι μια ρηχή οικονομία πάντα είναι πολύ ευάλωτη σε διάφορες αναταράξεις. Οι αναταράξεις αυτές ποιες ήταν? Βεβαίως είναι η Ιταλία που δημιουργεί πρόβλημα. Είμαστε μεταξύ δύο συμπληγάδων, της Ιταλίας και της Τουρκίας. Σίγουρα τα ιταλικά ομόλογα συμπαρασύρουν και τα ελληνικά ομόλογα, γιατί είμαστε, όπως είπαμε, μια χώρα που είμαστε ο αδύναμος κρίκος στην Ευρωζώνη. Με αποτέλεσμα να δείξουν οι τράπεζες ότι ναι, μεν με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, και το λέω αυτό γιατί δεν πρέπει να κινδυνολογούμε τις ελληνικές τράπεζες, γιατί εδώ παίζονται και οι καταθέσεις, αν θέλετε, αυτών που έδειξαν κοινωνικό πατριωτισμό και εξακολουθούν και έχουν τα χρήματά τους και τις αποταμιεύσεις στην Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό. Μαζί όμως με τους καταθέτες που, κατά τη γνώμη μου, δεν κινδυνεύουν, υπάρχουν και οι μέτοχοι, υπάρχουν και οι ομολογιούχοι, οι οποίοι έχουν χάσει τεράστια ποσά όλα αυτά τα χρόνια. Τι συνέβη λοιπόν? Βγάζουν τα αποτελέσματα οι τράπεζες του εξαμήνου και δείχνουν μια υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, και αναφέρομαι σε όλες τις συστημικές τράπεζες. Αλλά τι δεν μπορούν να δείξουν? Δεν μπορούν να δείξουν τραπεζική δραστηριότητα. Δεν κερδίζουν από την τραπεζική δραστηριότητα, γιατί και οι τράπεζες είναι μαγαζιά που αγοράζουν και πουλάνε χρήμα. Δεν αγοράζουν χρήμα γιατί αφενός ίσως και το κόστος είναι πολύ υψηλό, ξεπερνάει το 8%, αν υπολογίσει κανείς ότι το ευρωπαϊκό συμβόλαιο είναι 4,6%. Και βεβαίως από την άλλη μεριά είναι και μικρή η ζήτηση, γιατί οι επιχειρήσεις γιατί να πάρουν χρήμα με τόσο ακριβό χρήμα? Και δεύτερον, αν το πάρουν το χρήμα αυτό, μπορούν να αναπτύξουν, βλέπουν κάποιο περιβάλλον επιχειρηματικό, φιλικό, για να μπορέσουν να αναπτύξουν την επιχειρηματικότητά τους? Σας πληροφορώ ότι σήμερα δεν έχει κανείς κίνητρο να αυξήσει το τζίρο του.
Γιατί αυτά τα οποία πληρώνει στην εφορία είναι δυσανάλογα περισσότερα. Άρα έχει χαθεί το κίνητο. Έχουμε λοιπόν τις τράπεζες που δεν λειτουργούν ως τράπεζες ουσιαστικά, εισπράττουν από τα ποσοστά που έχουν και από διάφορα άλλα έσοδα, τα οποία όμως δεν είναι τραπεζική δραστηριότητα. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορούν να δείξουν ένα τριετές πρόγραμμα που απαιτείται από τον SSM, που πρέπει να το παρουσιάσουν και μάλιστα έπρεπε να το είχαν στείλει τον περασμένο μήνα. Και το τρίτο και σοβαρό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν είναι ότι μία από τις συστημικές τράπεζες, δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα και δεν χρειάζεται να πανικοβάλλουμε κανένα, έχει υποχρέωση να εκδώσει ένα ομόλογο 500 εκατομμυρίων. Το πρόβλημα όμως είναι ποιος θα βάλει τα λεφτά. Τα λεφτά δεν υπάρχουν από τον ιδιωτικό τομέα. Η συγκεκριμένη τράπεζα έχει 2 δισεκατομμύρια σε κόκκος αυτά τα ομόλογα τα οποία είναι μεταβαλλόμενα, για τα οποία πληρώνει 8% επιτόκιο και 165 εκατομμύρια το χρόνο. Οπότε υπάρχει ένα επενδυτικό ρίσκο και γι' αυτό βλέπουμε ότι φύγανε και πάρα πολλά χρήματα από το χρηματιστήριο. Γιατί πολλά funds λειτουργούν με αυτοματοποιημένο σύστημα. Όπου βλέπουν μείωση, αμέσως αποσύρουν τα κεφάλαιά τους. Δεν παρεμβαίνει άνθρωπος δηλαδή. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο ξαφνικά μπορεί να καταρρεύσει το χρηματιστήριο μιας χώρας από κάποιους δίκτες οι οποίοι δίνουν κατά μηνύματα και πάνε καμπανάκι. Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε για αυτό το πρόβλημα των τραπεζών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η χρηματοδότηση των τραπεζών καθορίζει το ρυθμό ανάπτυξης της κάθε οικονομίας. Αυτό είναι κανόνες. Είναι ο απόλυτος κανόνες. Και δεν υπάρχει τέτοια χρηματοδότηση για τα νοικοκυριά, για τις επιχειρήσεις κυριώς και το κυριότερο, αλλά βλέπουμε αντίθετα ότι υπάρχει ένας πανικός για τα κόκκινα δάνεια. Υπήρξε μία, αν θέλετε έτσι, άτολμη προσέγγιση των κόκκινων δανείων, με αποτέλεσμα να συμπιέζεται πάρα πολύ ο χρόνος. Αυτά τα 88,6 δισεκατομμύρια τα οποία σας είπα πριν, είναι σήμερα τα κόκκινα δάνεια, πρέπει σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα και τα προσυμφωνημένα και τα υπογεγραμμένα και τα συμφωνητέντα να μειωθούν σε 52 δισεκατομμύρια στο τέλος του 2019 και στο τέλος του 2021 να μειωθούν σε 38 δις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι όροι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι πάρα πολύ σκληρή για τις ελληνικές τράπεζες. Αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Εάν θέλετε να πάμε και λίγο στο θέμα του αριθμού των επιχειρήσεων που μείνανε μετά από όλη αυτή την καταστροφή, την καταιγίδα, θα σας πω ακριβώς με ακρίβεια ότι είναι 794.000, όταν στη χώρα μας είχαμε ξεπεράσει τις 900.000 μικρές, μικρομεσαίες ή και μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Σήμερα οι εργαζόμενοι στον τόπο μας είναι 2,3 εκατομμύρια και αναφέρομαι στον ιδιωτικό τομέα, εκ των οποίων το 1,6 εκατομμύρια είναι μισθωτοί. Από αυτούς λοιπόν τους μισθωτούς θα σας πω ότι 600 και πλέον χιλιάδες αμείβονται με κάτω από 600 ευρώ. Οι 413.000 είναι με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση και 221.000 είναι πλήρους απασχόλησης αλλά αμείβονται με τον κατώτερο μισθό. Και γιατί το λέω αυτό για το θέμα του κατώτερου μισθού? Εγώ δεν χαρίζω σε κανέναν αριστερό την αύξηση του κατώτατου μισθού. Εμείς είμαστε αυτοί πρώτοι που είπαμε ότι πρέπει οι μισθοί να κυμαίνονται σε αξιοπρεπή επίπεδο. Και τώρα, επειδή άλλαξε η διαδικασία και δεν είναι, αν θέλετε, ο καθορισμός του κατώτατου μισθού στην προσφορά και τη ζήτηση, δεν είναι μεταξύ τη συζήτηση εργοδοτών και εργαζομένων, αλλά αποφασίζει ο Υπουργός τι έχουν να αποφασίσουν. Από τα 586 ευρώ που είναι σήμερα ο κατώτατος μισθός, για να φτάσει στα 751 σημαίνει ότι χρειάζεται μια αύξηση της τάξης του 28%. Αυτό το 28% καλείται ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας να καθορίσει την αύξηση για τα επόμενα 3 χρόνια. Και έρχεται εδώ λοιπόν το πρόβλημα. Αν υπήρχε αυτή η διαπραγμάτευση στα χέρια της αγοράς, των εργοδοτών και των εργαζομένων, θα έλεγε ποια είναι η ανάπτυξη στη χώρα μας. Του προϋπολογισμού 2,3, 2,5 λέτε που καταθέσατε σήμερα τον προϋπολογισμό στην Κομισιόν. Το 2,5% είναι 14 ευρώ. Τα 5,86 μπορεί να γίνουν 600. Όμως υπάρχει ο κίνδυνος προεκλογικά να ακούσουμε ένα ποσοστό το οποίο πραγματικά μπορεί να διαταράξει και να δημιουργήσει σοκ στην αγορά εργασίας.
Αυτός είναι ο κίνδυνος που υπάρχει όταν αφήνουμε κάποιες αποφάσεις της κοινωνίας στην πολιτική. Νομίζω ότι αρκετά σας έκανα κάποια περιβόλια με αυτά τα νούμερα. Να πάω τώρα στη θεραπεία, να πάω στις λύσεις. Ναι, βεβαίως. Απλώς το χαμπλά και πίσω χρόνο μέχρι να έρθει ο Άδωνης. Α, έρθει, εντάξει, ωραία. Ωραία. Να πάω λοιπόν τώρα στο διατάγμα. Αυτά αποτυπώθηκαν, αν θέλετε, στη Νέα Δημοκρατία, η οποία κάθισε και προβληματίστηκε με την καθημερινότητα αυτή, με αυτή την εξίσωση που πραγματικά σας είπα έχει πολύ δυσκολυνήσει και διατύπωσε ο μέλλον πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΔ, θέμα λίγο ορμηνών για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Αποτύπωσε, αν θέλετε, τις λύσεις σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα και ανέλαβε οικονομικές δεσμεύσεις, ώστε να αναπτυχθεί η χώρα στα επόμενα 10 χρόνια, δεσμεύσεις ρεαλιστικές, με ρεαλιστικό περιεχόμενο και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Γιατί έχουμε ακούσει πολλές γενικότητες και από αυτά τα οποία ακούμε συνήθως τίποτα δεν γίνεται. Λοιπόν, σε βάθος δεκαετίας θα πρέπει η ανάπτυξη να γυρίσει σε ρυθμούς 4%, το χρέος μας να μειωθεί δραστικά, να δημιουργηθούν τα επόμενα 5 χρόνια 700.000 εργασίας για να μπορέσουμε να κρατήσουμε και τους νέους στη χώρα μας. Επίσης, να δοθεί αυτό το μήνυμα να ζητήσουν και Έλληνες του εξωτερικού και επιστήμονες στην πατρίδα και επιτέλους να βάλει ένα τέλος σε αυτή την υπερχρονολόγηση. Τα στοιχεία, οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι για μια ανάπτυξη δίκαιη ή άδικη. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι ένα επινόημα. Ούτε υπάρχει, αν θέλετε, ταξική ανάπτυξη, η οποία μπορεί να είναι βιώσιμη. Η μόνη ανάπτυξη που είναι βιώσιμη είναι η εθνική ανάπτυξη. Γι' αυτό λοιπόν οι 14 άξονες του φορολογικού πυροσφαλιστικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας είναι η μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή φυσικών προσώπων στο 9% για τα εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ, από το 22% που είναι σήμερα. Είναι η μείωση του εταιρικού φόρου από το 29% στο 20% και στα μερίσματα από 15% σε 5%. Έτσι, ο πραγματικός συντελεστής των επιχειρήσεων από 40% που είναι σήμερα να μειωθεί στο 24% και να δώσει, αν θέλετε, την δυνατότητα για νέες προσλήψεις, αλλά και να αποθαρρύνει τη φοροαποφυγή. Το τρίτο είναι η μείωση του έμφυα για όλους κατά 30% τα πρώτα 2 χρόνια. Το τέταρτο είναι η μείωση των εισφορών για κύρια σύνταξη στο 15% από το 20% που είναι σήμερα και αφορά το μέτρο όλους τους εργαζόμενους και τα εφαρμοστεί σταδιακά και μάλιστα εντός το βαρός. Το πέμπτο είναι η πλήρη κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για όλους ανεξαιρέτως τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η νέα αυτή δέσμευση μαζί με τη μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή το 9% και της εισφοράς για κύρια σύνταξη το 15% αυξάνει το ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα παρά τη μείωση του αφορολόγητου που προγραμματίζεται για την 1η-1η-2020 και γενικότερα μειώνει τις επιβαρύνσεις των ελευθέρων επαγγελματιών από το 50% στο 29%. Άμεση μείωση του ΦΠΑ σε όλους τους κλάδους, στον κλάδο μάλλον της εστίασης στο 13% από το 24% που είναι σήμερα και συνέχεια στο 11% για όλο τον τουριστικό κλάδο και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι θα μπορούμε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Η ρύθμιση των κόκκινων δανείων, τα είπαμε πριν, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει, προσθέτει η Νέα Δημοκρατία άλλο ένα στοιχείο, αν θέλετε, στην ρύθμιση οφειλών στο δημόσιο σε 120 δόσεις με ελάχιστη καταβολή των 20 ευρώ. Είναι μια πιο ευέλικτη μορφή του εξοδικαστικού συμβιβασμού, γιατί δεν εμπλέκεται η τράπεζα που συνήθως δημιουργεί τα προβλήματα στο να μπει κανείς στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Αυτό επίσης μπορεί να φέρει, αυτή η ρύθμιση να φέρει έσοδα ετησίως στα δημόσια ταμεία περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η πλήρη άρση των capital controls, γνωρίζουμε ότι πλέον δεν έχουμε capital controls για τις συναλλαγές στο εσωτερικό, αλλά έχουμε στο εξωτερικό. Απλώς μία αύξηση έγινε στο όριο των 40.000 ευρώ ανά πελάτη ανά ημέρα στις 100.000 ανά πελάτη ανά ημέρα, αλλά ακόμα η χώρα μας εξακολουθεί να είναι στη λίστα εμπορεύσιμων κινδύνων για τις εισαγωγές, κάτι που αυξάνει το κόστος στους εισαγωγείς. Και πάμε στην κατάργηση του υποκατώτατου μισθού, το είπα και πριν, που το μόνο που έκανε ήταν να δημιουργήσει ανέργους 2 κατοικίτων, μιλάω για τα 511 ευρώ. Εξακολουθεί η ανεργία των νέων να είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, της τάξης του 40%.
Ως εκ τούτου θεωρώ ότι είναι πολύ σωστή η παρέμβαση αυτή για κατάργησή της. Η στήριξη του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος με 1 δισεκατομμύριο ευρώ από 760 εκατομμύρια που διατίθεται σήμερα, ώστε να καλύπτει περίπου 800.000 πολίτες. Δεν πειράζει. Σημαντική για τρία χρόνια και έκπτωση φορμής με 40% της δαπάνης που καταβλήθηκε για ενεργειακή αναβάθμιση, λειτουργική συντήρηση ή αξιοποίηση των κατοικιών, κάτι που μπορεί να δώσει έτσι λίγο ζωντάνια στο real estate σε όλες τις περιοχές της χώρας. Φορολόγηση των αγροτικών σχημάτων με συντελεστή μόλις 10%, που είναι ο στρατηγός μου είπε ότι η αγροτική μας παραγωγή, την πιστεύω πάρα πολύ και εγώ, και πλήρης κατάργηση του φόρου στο κρασί. Αυτές λοιπόν είναι οι εξαγγελίες του της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κ. Μητσοτάκη και σας πληροφορώ ότι αφορούν μειώσεις σε φόρους και εισφορές ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, κάτι το οποίο τα 49 δισεκατομμύρια τα οποία είπαμε στην αρχή θα μειωθούν στα 43 δις και θα είναι πιο εφικτός στόχος. Θεωρώ λοιπόν ότι η οικονομική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας αφορά στο σύνολο των Ελλήνων. Δεν είναι ταξική αναπτυχία, όπως σας είπα, με παρεμβάσεις και με μεγάλες αλλαγές στο κράτος και στην οικονομία που θα φέρουν επενδύσεις στην χώρα, την επιθυμητή ανάπτυξη και κυρίως θα βελτιώσουν τη ζωή όλων των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου τους κατά σειρά προσελεύσεως τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής και ο Γιώργο Πατούλη και τον Αντιπρόεδρο και πρώην Υπουργό, με τη Νέα Δημοκρατία και πρώην Υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κρυκοκίδη, κρατάω πρώτα από την εισήγησή σας, κρατάω πρώτα αυτό που είπατε, ότι δεν υπάρχει ταξική ανάπτυξη και υπάρχει εθνική ανάπτυξη. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Δεν μπορούμε, γιατί εδώ μιλάμε και για την κοινωνική συνοχή. Και η πολιτική η οποία ασκείται σήμερα, ακολουθείται σήμερα από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, επειδή κατομολογίαν έχει ταξική στόχευση, όλοι βλέπουμε πού οδηγεί. Και στην ουσία, για να μην κοροϊδευόμαστε, στρέφεται κατά των πτωχών. Αν πλήττονται κάποιοι σήμερα από την πολιτική η οποία ασκείται, είναι φτωχοί. Ένα τελευταίο. Κρατάω και τα στοιχεία της αριθμητικής των δημοσιονομικών της χώρας που είναι πολύ ζωφερά, όπως και το γεγονός της καταλύστευσης του μέσου πολίτη από το 67% της μέσης φορολόγησης. Δεν περισσεύει τίποτα για την ανάπτυξη και εγώ θα ήθελα παρόντος και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να πω ότι κατ' εμέως πολίτης, ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα, πολιτικά εγκλήματα, το οποίο διεπράχθη την τελευταία τριετία, ήταν ο αφελεινισμός των τραπεζών, δεδομένου και ότι σύμφωνα με την ομολογία όλων, οι τράπεζες είναι ο υλόγος του συστήματος. Και εγώ πολύ θα ήθελα να δω, μόλις αλλάξει η παρούσα πλειοψηφία στη Βουλή, μια εξεταστική επιτροπή, η οποία να μας πει τι ακριβώς έγινε με τις τράπεζες και πώς είναι δυνατόν στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών σήμερα η μόνη γλώσσα που μιλείται να μην είναι η ελληνική. Αυτό να μας το πούν κάποιοι. Λοιπόν, να περάσουμε στην επόμενη ομιλήτρια της Εσπέρας, την δικηγόρο, κυρία Ζωή Ράπτη, γραμματέα σχέσεων κοινωνίας κόμματος. Είναι μια πολύ ζωτική γραμματεία, κάνει πάρα πολύ δουλειά, γιατί το κόμμα πρέπει να ζυμώνεται, πρέπει να είναι παρόν μες στην κοινωνία. Δικηγόρος λοιπόν, έχει υπηρετήσει 16 χρόνια συναντάει την τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ ως αντιδήμαρχος και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοψυχικού. Διετέλεσε πρόεδρος του Συνδέσμου του Δήμου για την Προστασία και την Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων, σύνδεσμο τον οποίο μάλιστα σύστησε. Ήταν επιλαχούσα βουλευτής μετά τον Αργύρη Δινόπουλο στις εκλογές του 2015, από το 2016 είναι γραμματέας σχέσεων κοινωνίας κόμματος και βέβαια θα είναι υποψήφια βουλευτής στο βόρειο τμήμα της κατατμημένης πλέον Β' Αθηνών. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ καταρχήν και με τιμούν με την παρουσία τους ο υποψήφιος περιφερειάρχης ο κ. Πατούλης.
δεν αναφέρομαι σε εσάς αντιπρόεδρε της ομιλητής. Γιατί θυμάμαι την παρουσία του Δήμαρχος, ο κ. Τσιριδάκης, αλλά και όλοι οι πρώην Δήμαρχοι εδώ και επικεφαλής αντιπολίτευσης τώρα ο κ. Μαναός. Ευχαριστώ πολύ κ. Μαναέ που είστε εδώ. Επίσης η κ. Ειρήνη Κατσαρού, από τις ελάχιστες Δήμαρχους της Περιφέρειας Αττικής. Τότε και βεβαίως ο Κρήτος Πλειόφυτος, πολλά χρόνια εδώ διατελεία σας Δήμαρχος. Και φυσικά όλοι εσείς με τους οποίους έχω συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια. Ο Αργύρης Αντινόπουλος και επίσης ως Δήμαρχος είχαμε και τότε συνεργαστεί και ως δικηγόρο είχαμε συνεργαστεί και τώρα θα είναι και πάλι υποψήφιος Δήμαρχος Βρυλισσίων και θέλουμε τη στήριξή σας να το στηρίξουμε. Φίλες και φίλοι, όπως είπε προηγουμένως ο Βασίλης Κορκίδης, ο αγαπητός καθόλου, είναι γνωστό και το ακούσαμε όλοι πόσο έχει βραχυκυκλώσει η χώρα και πόσο έχει χειροτερέψει η ζωή μας. Με πολύ απλά λόγια, αφού δεν μπορούμε να δανειστούμε από τις αγορές, δεν έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα παρά τα όσα μας ισχυρίζεται ο κύριος Τσίπρας, ότι βγήκαμε τάχα από το μνημόνιο, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να δανειστούμε, καθώς τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων είναι πάρα πολύ ψηλά και καθιστούν ασύμφοροι αυτόν τον δανεισμό. Άρα η χώρα ακόμα βυθίζεται στο φαύλο κύκλο της αθέμαξης ποιών, της μεσαίας τάξης, όλων ημών δηλαδή. Είπαμε και το ακούσαμε πόσο η φορολογία των επιχειρήσεων αλλά και των νοικοκυριών βάλει αυτούς καθ' αυτούς τους νοικοκυραίους, αυτή την τάξη την οποία ήδη ο κύριος Χουλιαράκης με δική του συγκεκριμένη ουσιαστικά ρίση είπε ναι βεβαίως, εμείς ηθελημένα φορολογήσαμε τη μεσαία τάξη, ηθελημένα τα πήραμε από τους ανθρώπους αυτούς. Η αύξηση του έμφυα, τον οποίο εμείς έχουμε ζήσει στο πετσί μας όλα αυτά τα χρόνια και αν δεν είχαμε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν είχαμε καταφέρει ποτέ να έχουμε ουσιαστικά χαμηλότερες αξίες για τα ακίνητα μας, για μικρά ακίνητα στα οποία ζούμε όλοι. Η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, η αύξηση του μισθολογίου, συγγνώμη, η επιβολή νέου μισθολογίου στους εστόλους σήμερα παίρνουν 230 ευρώ λιγότερο το μήνα, η κατάργηση του ΕΚΑΣ σε πάνω από 50.000 συμπολίτες μας. Και η παραμονή του ΕΚΑΣ με ποσό 35 ευρώ μόνο σε 185.000 συμπολίτες μας, η καθυστέρηση απονομής 300.000 νέων συντάξεων είναι και ένας λόγος που τις παρακρατούν ώστε να εμφανίσουν αυτό το περίφημο πρωτογενές πλεόνασμα και να το μοιράζουν εκεί που πιστεύουν ότι πρέπει να μοιραστεί, δηλαδή σε δικούς τους κομματικούς εθελοντές και άλλους τους οποίους έχουν επιστρατεύσει τώρα στην κυβέρνηση. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν το προφανές. Ότι δεν μιλάμε για success story της κυβέρνησης, αλλά για επιβολή ακραίας λιτότητας και περαιτέρω φτωχοποίησης των Ελλήνων πολιτών. Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε τις ψηφισμένες από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ μόλις πέρσι, έτσι, βάσει του νόμου Κρατούγκαλου, μειώσεις που πρόκειται να έρθουν άμεσα, εάν φυσικά δεν δεχτούν οι θεσμοί να τις ακυρώσουν, ψηφισμένες, με βάση τις οποίες αυτοί οι οποίοι είχαν δουλέψει περισσότερο από 30 χρόνια θα έχουν ποσοστό περικοπής περίπου 18%. Και αυτό αφορά και ελεύθερους επαγγελματίες και υγειονομικούς, αφορά και δημοσίους υπαλλήλους με υψηλές, ουσιαστικά με υψηλές απολαβές καθ' όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Για να μην ξεχάσω τις περικοπές που όλοι ξέρετε και έχουν ήδη γίνει από το 2015 και μετά, εκεί που μας είχαν υποσχεθεί ότι θα δίνανε και μία ακόμα σύνταξη, τη 13η, έχουν κάνει 21 περικοπές. Τέλος, πέρσι δηλαδή, υποτίθεται μέσα με σούσεις της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, ψήφισαν ουσιαστικά και τη μείωση του αφορολόγητου και αν αυτή τη στιγμή είναι στα 5.600 ευρώ, που σημαίνει ότι όλοι μας, όλοι οι εργαζόμενοι το 2019, αν ισχύσουν όλα αυτά, θα χάσουν ένα μισθό και οι συνταξιούχοι θα χάσουν από μία έως τρεις συντάξεις. Αυτό είναι δεδομένο. Όλα αυτά χωρίς να υπολογίσουμε τους έμεσους φόρους από όπου μας τα παίρνουν κανονικά. Ποιοι είναι οι έμεσοι φόροι? Είναι πρώτα-πρώτα η αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση. Εκεί που πληρώναμε 13% για να φάμε έξω, τώρα πληρώνουμε 24%. Εκεί που δεν πληρώναμε φόρο στα ξενοδοχεία, τώρα πληρώνουμε φόρο στα ξενοδοχεία και πληρώνουμε και οι ίδιοι φόρο επιδεύματος. Και άλλα πολλά τα οποία ζούμε καθημερινά. Άρα δεν είναι τυχαίο αυτό που είπε ο κ. Κορκίδης, ότι πάνω από 3 εκατομμύρια πολίτες χρωστούν στο ελληνικό δημόσιο είτε από φόρους είτε από ασφαλιστικές εισφορές. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί έχουν ήδη προγραμματιστεί από την κυβέρνηση με το τρίτο μνημόνιο, που σημαίνει ότι φέτος θα πληστηριαστούν
30.000 ακίνητα, όσο ολόκληρος ο Δήμος, όλα τα ακίνητα του Δήμου, Φιλοθέτης Τσιχικού, και του χρόνου 50.000 ακίνητα. Αυτό είναι απέτηση της Τρόικας. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν γίνονται δημόσιες επενδύσεις, αφού δεν υπάρχει φράγκο στο ταμείο. Δεν είναι τυχαίο ότι καθημερινά γίνονται χίλιες κατασχέσεις σε λογαριασμούς. Και έτσι έχουν τα πράγματα, γιατί με αυτά που ψήφισαν πρέπει να πάρουν 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ το 2018 και το 2019, και αυτά πλήττουν φυσικά ποιους, τους πιο αδύναμους. Δυστυχώς οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Σήμερα ένας στους 4 Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, δηλαδή αυτό που ήταν ένα κατόφλι το 2010, λίγο πάνω από τα 7.000 ευρώ εισόδημα το χρόνο, τώρα έχουμε φτάσει στα 4.500. Άρα, πάνω από 1,5 εκατομμύριο πολιτών δεν μπορούν να ικανοποιήσουν βασικές ανάγκες τους. Θα μου πείτε, είχαμε σήμερα εδώ να ακούσουμε τα χειρότερα, αυτά που ζούμε καθημερινά. Είναι όμως διαπιστώσεις τις οποίες πρέπει να τις δούμε, να δούμε ποιος ευθύνεται και γιατί, και να δούμε τι και πώς μπορεί η Νέα Δημοκρατία, όταν έρθει στην κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, θα μπορέσει να τα ανατάξει. Η κρίση είχε άλλη μια πολύ σοβαρή συνέπεια για την ελληνική κοινωνία. Έχει διωγγώσει αυτές τις οικονομικές ανισότητες και έχει προκαλέσει την αποστροφή πάρα πολλών συμπολιτών μας από την πολιτική διαδικασία. Τι έχει κάνει? Έχει οδηγήσει είτε στην άκρα δεξιά, είτε στην άκρα αριστερά τους πολίτες, είτε ακόμα χειρότερα στην αποχή. Θυμίζω ότι εδώ στο Δήμο μας, τον Οκτώβριο του 2015 που έγιναν οι εκλογές, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη αποχή. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι όποιος δεν πάει να ψηφίσει, ευνοεί ουσιαστικά ένα κακό αποτέλεσμα. Πώς λοιπόν μπορεί αυτή η αρνητική εξέλιξη να ανατραπεί? Η απάντηση είναι μόνο με συγκεκριμένες πολιτικές, τις οποίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις έχει εξαγγείλει. Τις έχει εξαγγείλει και από το Βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και από ειδικές ημερίδες που έχει κάνει για την αντιμετώπιση, για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, για την αντιμετώπιση της φτώχειας των πιο αδύναμων συμπολιτών μας. Όπως λέει ο Πρόεδρός μας, χωρίς αλληλεγγύη δεν υπάρχει κοινωνία. Γι' αυτό και αυτές οι συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές αποτελούν την απόλυτη πολιτική προτεραιότητά του. Ποιες είναι όμως αυτές οι πολιτικές? Ήδη ο Βασίλης Κορκίδης μίλησε ότι θέλουμε μια οικονομία παραγωγική, και υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα εθνικό σχέδιο στη Νέα Δημοκρατία για τον τουρισμό, για την πρωτογενή παραγωγή, για τη βιομηχανία, για την ενέργεια και την ναυτιλία. Αυτά όλα είναι νομοσχέδια τα οποία προετοιμάζονται και θα είναι έτοιμα όταν η Νέα Δημοκρατία θα έρθει στην κυβέρνηση. Έχουμε ως οδικό χάρτη τις συμπράξεις του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα. Αν δεν γίνει αυτό, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να χρηματοδοτήσουμε έργα. Όλοι το ξέρετε εσείς, οι αυτοδιοικητικοί, εννοείται, διότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα κρατικά ταμεία λεφτά για να μπορέσει να γίνει οτιδήποτε. Επίσης, για την ενίσχυση των μικρομεσαίων, τους οποίους και πολύ ωραία προσωπεί ο Βασίλης εδώ. Είναι όμως ανάγκη να δώσουμε και ευκαιρίες και στους πιο αδύναμους. Η Νέα Δημοκρατία, πέρα του σχεδίου, στο το οποίο σας ανέπτυξε ο κ. Κορκίδης για ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 4% για να μπορέσει να δημιουργήσει 600.000 θέσεις εργασίας καινούργιες μέχρι το 2021, έχει ουσιαστικά ένα πρώτο στόχο. Πώς θέλει να αντιμετωπίσει και να βοηθήσει τους αδυναμούς, βρίσκοντάς τους δουλειές, βρίσκοντάς τους απασχόληση. Άρα λοιπόν, το πρώτο είναι να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, ούτως ώστε να μπορούν να μπουν στα ταμεία χρήματα και να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν και οι κοινωνικές πολιτικές και οι πολιτικές οι οποίες αφορούν στο κράτος. Ποιος είναι ο δεύτερος στόχος? Ο δεύτερος είναι να ενδυναμώσουμε αυτούς τους υπάρχοντες θεσμούς, τους οποίους ήδη η Νέα Δημοκρατία από το 2014 είχε νομοθετήσει. Ένας από αυτούς τους θεσμούς είναι πολύ γνωστός και πάλι στους αυτοδιοικητικούς. Είναι ο θεσμός του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, το οποίο ψηφίστηκε το 2014 επί Υπουργείας Γιάννη Βρούτση. Είναι αυτό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ και το μετονόμασε και ΑΟ. Δηλαδή, ελάχιστο, όπως το λέει, το ξεχάσει και την ονομασία. Είναι το εισόδημα το οποίο παίρνουν οι πιο αδύναμοι συμπολίτες μας. Αυτό πώς είχε σχεδιαστεί? Είχε σχεδιαστεί για να υπάρξει μια εισοδηματική ενίσχυση των αδυνάμων, να υπάρχει παροχή κοινωνικών αγαθών στους πολίτες με κοινωνικό τιμολόγιο, επίσης με βιβλιάριο απορίας, με ένταξη σε προγράμματα κοινωνικού παντοπολίου και επανένταξη στην αγορά εργασίας. Τι έλεγε τότε ο κ. Τσίπρας επ' αυτού? Έλεγε ότι αυτό είναι ένα πλεόνασμα το οποίο εμφανίζεται και είναι σεσημασμένο, κρύβει την απάτη της σημερινής σας πολιτικής. Είναι η καταστροφή των επιχειρήσεων αυτό το πλεόνασμα. Είναι η ζωή εν τάφος στα νοσοκομεία.
είναι η ασυτεία των παιδιών, αυτά μας έλεγε και μετά το μετονόμασε, όπως είπαμε. Τι έκανε όμως, ενώ είχε προβλέψει ότι θα δώσει γι' αυτό 760 εκατομμύρια, έδωσε μόλις 200 εκατομμύρια, αλλά και το εισόδημα των αδυνάμων το πετσόκοψε πέρσι και φέτος έχει επίσης φροντίσει να βάλει πολύ λιγότερο στον προϋπολογισμό. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι θα το αυξήσει, θα το πάει στο 1 δισεκατομμύριο από τα 760 που προβλέπω το 2018. Δεύτερο κίνητρο θα είναι χωρίς μικρών δανείων. Ο πρόεδρος μας έχει επιμείνει πάρα πολύ σε αυτό. Είναι οι μικροπιστώσεις, τα μικροκρέδιτς που λέμε. Είναι ένα μέτρο στο οποίο πιστεύει πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία. Αυτό έχει εφαρμοστεί στη Γαλλία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν άεργοι, πήραν ένα δάνειο 5-10.000 ευρώ, αποπλήρωσαν τις δανειακές υποχρεώσεις και κατάφεραν να δημιουργήσουν μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Αυτό έχει δώσει δουλειά σε ανθρώπους που ήταν πραγματικά στο περιθώριο. Μικρές δουλειές, οι οποίες όμως λειτουργήσαν σε πάρα πολύ μεγάλη κλίμακα. Το επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας έχει επίσης περιοριστεί και το παίρνουν μόνο 121.000 συμπολίτες μας, ενώ το 2011 το παίρναν 224.000. Εκεί έχουμε προβλέψει επίσης κάποια χρήματα παραπάνω, ούτως ώστε να υπάρχει ενδυνάμωση και στήριξη των ανθρώπων οι οποίοι είναι άνεργοι. Τέλος, θα πρέπει να γίνει αναδιάρθρωση του ΑΕΠ. Τι είχαμε δει στο κράτος? Το κράτος, ξέρετε, είχε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την επικοινωνία των υπηρεσιών μεταξύ τους. Δεν επικοινωνούσαν καταρχήν οι εφορίες μεταξύ τους. Δεν επικοινωνούσαν τα κέντρα ουσιαστικά τα οποία κατέγραφαν τους αναπήρους. Δεν επικοινωνούσαν, δεν ξέραμε πόσους δημοσίους υπαλλήλους είχαμε. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα τα οποία είχε η προηγούμενη, ουσιαστικά τα προηγούμενα χρόνια και εκλήθημεν να τα αναπληρώσουμε. Τι λέει λοιπόν τώρα η Νέα Δημοκρατία? Λέει ότι ο ΑΕΒ, ο οποίος έχει ουσιαστικά όλους τους ανέργους, πρέπει να ενοποιήσει, να κάνει τη δουλειά της ενοποίησης των μητρών. Ο κάθε ένας έχει το δικό του μητρό, άλλο έχει ο Δήμος, άλλο έχει το επιμελητήριο. Ούτως ώστε να μπορέσουμε μέσα από εκεί να έχουμε και μέσα από τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης ουσιαστικά ανθρώπους οι οποίοι θα εκπαιδεύονται εκεί. Τέλος, ένα πρόγραμμα το οποίο έχει επίσης εκπονηθεί είναι ουσιαστικά να δοθεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, να δοθούν ψηφιακές δεξιότητες με πιστοποίηση σε παιδιά κάτω των 35 ετών για να μπορέσουν να μάθουν πολύ γρήγορα ηλεκτρονικούς υπολογιστές και έτσι να βοηθηθεί ουσιαστικά και να εκπαιδευτούν σε βασικές γνώσεις προγραμματισμού. Τέλος, η στήριξη της οικογένειας. Κοινωνική πολιτική χωρίς στήριξη της οικογένειας δεν μπορεί να υπάρξει και είναι δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας ότι κανένα παιδί δεν θα μείνει εκτός παιδικού σταθμού, ότι το αφορολόγητο για κάθε παιδί θα αυξηθεί και θα είναι για 1.000 ευρώ το κάθε παιδί, αλλά αν έχεις 4 παιδιά θα έχεις τουλάχιστον 4.000 αφορολόγητο. Και βεβαίως θα διατηρήσουμε εμείς τη δέσμευσή μας για τα ολοήμερα σχολεία με σχολικά γεύματα εξασφαλισμένα. Κλείνοντας, αποτελεί εθνική προσπάθεια η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Είναι μια εθνική προσπάθεια, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά του κράτους προσπάθεια. Η τοπική αυτοδιοίκηση, η κοινωνία των πολιτών, οι εθελοντικές οργανώσεις, η εκκλησία, οι φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας καλούνται και εδώ πέρα να υπηρετήσουν τον δικό τους το ρόλο. Υπάρχει και έχουμε ετοιμάσει ένα ειδικό νομοσχέδιο για την ορθολογική οργάνωση του εθελοντισμού, ούτως ώστε να ξέρουμε και πώς θα λειτουργεί και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού όλων αυτών των ανθρώπων που έρχονται και στις δημοτικές δράσεις και πραγματικά από το υστέρημα του χρόνου τους δίνουν δουλειά, δίνουν προσωπική εργασία να μπορεί να αξιοποιηθεί και αυτό το δυναμικό και η τεχνογνωσία του. Και βεβαίως, επειδή πιστεύουμε ακράδαντα ότι και η επιχειρηματική κοινότητα πρέπει να κάνει και να βοηθήσει στις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, βλέπουμε τις δράσεις που γίνονται από τα μεγάλα κοινοφιλή ιδρύματα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Ίδρυμα Ωνάσης τελευταία, το οποίο επεκτείνει έτσι και το Ωνάσιο κάτι διευθυντικό και βάζει ουσιαστικά μονάδα μεταμοσχέσεων, και αυτές πρέπει να αποτελούν οδηγό για τους υπόλοιπους επιχειρηματίες να κάνουν και αυτοί ό,τι μπορούν περισσότερο. Τελειώνω. Κυρίες και κύριοι, η φτωχοποίηση σταματά με δράσεις και όχι με λόγια. Είμαστε φιλελεύθεροι, αλλά πιστεύουμε στο κοινωνικό κράτος. Αυτό ήταν η μεγάλη ευρωπαϊκή κατάκτηση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν πρέπει να το αφήσουμε να χαθεί. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ξαναβρούμε πόρους για να χτίσουμε ένα κοινωνικό κράτος που θα είναι έξυπνο, λιτό, αποτελεσματικό και να γκρεμίσουμε το κομματικό κράτος που έκανε μικροεξυπηρετήσεις στη ζούλα. Πρέπει να ξαναχτίσουμε ένα αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος.
Πριν τις εκλογές θα υπάρχει έτοιμο το τελικό εθνικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας του μέλλοντος, με έμφαση στην ανάπτυξη, στην κοινωνική συνοχή και τη δημόσια ασφάλεια, που είναι οι όψεις της Ελλάδας που οραματιζόμαστε. Γιατί το χρωστάμε στους γονείς μας και ευχαριστώ τη μητέρα μου, Ελένη Ράπτη, που είναι εδώ μαζί μας. Το χρωστάμε στη γονιά μας και πάνω απ' όλα το χρωστάμε στα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Ράπτη. Εντάξει, μας μετέφερε με μεγάλη ακρίβεια την εικόνα η οποία επικρατεί στην κοινωνία μετά από 3,5 χρόνια κυβέρνηση της χώρας από την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Τους κινδύνους για τις συντάξεις, τις επαπειλούμενες περικοπές, για τους πληστηριασμούς, για τις χίλιες κατασχέσεις καθημερινά σε λογαριασμούς πολιτών. Αυτό που έχω να καταθέσω εγώ, γιατί γνωρίζω, έχω πολλούς συνομήλικους, μεγαλύτερους και μικρότερους φίλους, οι οποίοι ασχολούνται με το επιχειρήν, είναι ότι αν ένας άνθρωπος σήμερα λόγω της κρίσης ή το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως αυτό προσδιορίζεται βέβαια με τα χρόνια της κρίσης, έχει ανοίγματα, κοινώς λέμε χρωστάει, πολλές φορές όχι με δική του ευθύνη, τρομοκρατείται κυριολεκτικά από τους πάντες. Φανταστείτε και ποιες είναι και οι ψυχολογικές προεκτάσεις και βέβαια οι κοινωνικές αυτής υπόθεσης. Να πω ότι είναι εδώ μαζί μας η κυρία Όλγα Κουτρουμπή, η κυρία Φωτεινή Βρίνα και οι πολύ καλοί συνάδελφοι και αγαπημένα μου πρόσωπα, ο Λουκάς ο Γεωργιάδης και ο Ζάνο Κοέν. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον φίλο, συμμαχητή, αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αγαπητέ δήμαρχε, δήμαρχε, είναι πολύ εδώ, Μητσουλανέαν, αγαπητή πρόεδρε της ΝΟΔΕ, κυρίες και κύριοι. Ωραία μέρα συναντιόμαστε σήμερα. Άλλης αλλή ότι είχαν στην Βουλή μια συζήτηση επίκαιρης ερώτησης τον κύριο Ξανθό, όπου μέσα στα άλλα μιλήσαμε για αυτή την περίφημη δήλωση του κυρίου Πολάκη, ότι για να μπορέσουν να κερδίσουν τις εκλογές πρέπει να βάλουν κάποια φυλακή. Πριν πω όμως, εμένα θα σκάω, φαντασιώνεται. Άντε και το λοπέρδο, θα μην είναι φαντασίωση. Λοιπόν, πριν πω όμως θα το να σας πω, θέλω να αδράξω την ευκαιρία της παρουσίας του Γιώργου Πατούλη στην αίθουσα. Ο Γιώργος Πατούλης είναι επιλογή νίκης για την περιφέρεια Αττικής, για την παράταξή μας, την οποία περιφέρεια Αττικής δεν έχουμε πάρει ακόμα. Θέλουμε λοιπόν, Γιώργο, να φέρεις την περιφέρεια Αττικής στη Νέα Δημοκρατία. Γεια σας, Γιώργο, γεια σας. Λοιπόν, εγώ ήρθα να ακούσω εκλεκτούς ομιλητές προφανώς και τη Ζωή τη Ράπτη και τον κύριο Κουρκίδη αλλά και τον Προεδρεύοντα. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι υπάρχει και ο αγωνιστής της παράταξής μας, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει πολλούς και πολλά. Και αυτός λέγεται Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος νομίζω δίνει τη δική του μάχη και κερδίζει. Και κερδίζει η παράταξή μας και κερδίζει και άλλους και κερδίζει η κοινωνία. Όσον αφορά το πρόκλημα, να πω ότι χαίρομαι διότι πριν λίγο καιρό ο Άδωνης σε μια μεγάλη εκδήλωση είχε μιλήσει με πολύ θετικές απόψεις όσον αφορά το άτομό μου και για το θέμα της Αθήνας και της αυτοδιοίκησης. Θα πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι μέσα από αυτή την ευθύνη που αναλαμβάνουμε τώρα, όλοι μαζί, να φέρουμε, και επειδή μιλάμε και για την ανάπτυξη σήμερα, να φέρουμε πραγματικά την ανάπτυξη μέσα από τη μεγαλύτερη περιφέρεια της Ελλάδας και προφανώς από τις μεγαλύτερες περιφέρειες της Ευρώπης, διότι όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την παθογένεια, με τη μη ανάπτυξη, με τη μη θωράκιση των οβρίων υδάτων, με το πνίξιμο, με το παραμικρό και προφανώς δυστυχώς με την απώλεια ανθρώπινων ζωών, έχουμε την ευθύνη να αναλάβουμε ό,τι και να κάνουμε ό,τι μπορούμε με ενότητα και αυτό το οποίο στο πρόβλημα που είπε και τώρα πριν λίγο ο Άδωνης, με τον οποίο οφείλω να πω μας συνδέουν και στιγμές στο σύστημα της υγείας που είχε και θετικά, αλλά το πρόσημο το οποίο εγώ οφείλω να πω για την προσπάθεια που έχει κάνει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης είναι ότι κρατάει τη σημαία της παράταξής μας ψηλά και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε η περιφέρεια της Αττικής
να βρεθεί στην κανονικότητά της, στην ανάπτυξή της και να φέρουμε τα παιδιά μας όλα πίσω εδώ στην Ελλάδα μέσα από τις θέσεις εργασίας και την προσπάθειά όλων μας. Καλές νίκες, καλή προσπάθεια όλων. Εγώ δεν περίμενα ότι η κυρία Δούρου θα κατέβει στην περιφέρεια ξανά υποψήφια, οφείλω να ομολογήσω. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να την καθαρίσει οριστικά. Γιατί αν ήθελα να την προστατεύσει, μόνο να την κατέβαζε. Λοιπόν, πάμε όμως λίγο τώρα στα σοβαρά. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Κυβέρνησε να μας πείσει ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, λέει, 21 Αυγούστου και όλα πάνε καλά. Όμως, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε από δύο βασικούς δείκτες των ανθρώπων που βάζουν λεφτά για το αν πάει καλά ή όχι η Ελλάδα και για το αν θα πάει καλά, δυστυχώς οι προβλέψεις είναι πολύ ζωφερές. Και αυτές που φαίνονται, φαίνεται στο δείκτη του Μαρτυρίου Αθηνών και στο επιτόκιο του 10ου ελληνικού ομολόγου. Για να καταλάβετε, ο κύριος Τσακαλώτος είχε προβλέψει το μήνα Μάρτιο ότι όταν θα βγαίναμε από το μνημόνιο, λέει 21 Αυγούστου, θα είχαμε επιτόκιο 3,5% και μάθηκε ότι είχε πει μπορεί και πιο κάτω, τώρα έχουμε 4,70. Και ο τοχματσίος θα έχει φτάσει 950 μονάδες, τώρα βολοδέρνει γύρω από 630. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχουν ιδέα τι γίνεται. Οι εκτιμήσεις που πέφτουν εντελώς έξω, δεν θέλω να πω περισσότερα κανένα φανό κινδυνολόγο ζωή, να πω η ζωή ράπτη, είναι εδώ σε φίλιο περιβάλλον, πόσα χρόνια έρθουν να δεν πάει δημοτική σύμβουλος, αντιδήμαρος, πρώτος δημοτικού συμβουλίου, κάνα 10 τουλάχιστον. 16, δεν σου φαίνεται, αλλά μπράβο. Λοιπόν, κατά συνέπεια, δεν θέλω να κινδυνολογήσω τώρα. Θέλω να ξέρετε ότι αν δεν γίνουν εκλογές γρήγορα, η Νέα Δημοκρατία ήδη ζητάει εκλογές. Διότι καταλαβαίνουμε ότι οι αγορές πλέον δεν πρόκειται να χαριστούν στην Ελλάδα και υπάρχει ένα σημείο χρονικό στον ορίζοντα που μετά θα αρχίσει η συζήτηση τι θα κάνει η Ελλάδα όταν θα της τελειώσει το μαξιλάρι. Και όταν θα ξεκινήσει αυτή η συζήτηση στις αγορές, να ξέρετε, το επιτόκιο θα πηγαίνει μόνο προς τα πάνω. Το λέω γιατί ο κύριος Τσίπρας, επειδή παραμένει ο ίδιος αμόρφωτος και αγράμματος από όταν ξεκίνησε, όταν πήγε λάπη είναι αλήθεια. Ένας άνθρωπος που πήγε το 5 χρόνια στο Πολυτεχνείο και λέει άλλαξα απόψεις, έκανα στροφή 360 μοιρών και μόνο που το λέει, δηλαδή δεν έχει καταλάβει ότι 360 μοιρές δεν είναι αντιστροφή των θέσεών του, είναι η μοίρα της κολοτούμπας, είναι η επιστροφή στη θέση από όπου ξεκίνησες. Λοιπόν, ένα που είναι 5 χρόνια στο Πολυτεχνείο μπορεί να μην καταλάβει αυτό. Το καταλάβει εγώ από το ιστορικό αρχαιολογικό. Άρα αυτό που ήταν ξεκίνησε και παραμένει. Και τι δήλωσε όταν στη Διεθνή εκ Θεσσαλονίκη το ρώτησαν αν ανησυχεί που η Ελλάδα δεν μπορεί να δανειστεί από τις αγορές. Αυτάρεσκα, με πλήρη αίσθηση άγνοιας κινδύνου, είπε δεν ανησυχώ γιατί έχουμε λεφτά για 3 χρόνια. Κανονικά, όπως το άκουσα αυτό, πρέπει να σταματήσει κοινό και να πει συγγνώμη, είστε... Δεν πάω από τα τη λέξη. Διότι δεν κατάλαβε πρώτον ότι τα 3 χρόνια περνάνε γρήγορα και από ένα σημείο θα πρέπει να πάρει τα πρώτα λεφτά το μαξιλάρι αν δεν έχει βγει στις αγορές. Και το μαξιλάρι, το περίφημο να ξέρετε, μπορεί να το ακουμπήσεις μία φορά, Βασίλη. Αν το ακουμπήσεις μία φορά και άρα οι αγορές διαπιστώσουν δεν μπόρεσες έως εκείνη τη στιγμή να δανειστείς με λογικό επιτόκιο, θα πάνε προς τα πάνω τα επιτόκια την επόμενη μέρα. Και δεύτερον, δεν ήξερε ότι το υψηλό επιτόκιο Όλγα μου δεσμεύει τι πράγμα τις τράπεζες. Γιατί οι τράπεζες δεν μπορούν να δανειστούν με χρήματα κάτω από το επιτόκιο δανεισμού του 10ου ελληνικού ομολόγου και άρα έχει καταδικάσει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να δανείζεται πάρα πολύ ακριβά. Όταν όμως το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δανείζεται πάρα πολύ ακριβά, δύο πράγματα σημαίνουν. Πρώτον, ξοδεύει πολλά λεφτά, που δεν είναι καλό. Και δεύτερον, τροφοδοτεί την ελληνική οικονομία με ακριβό χρήμα, άρα μειώνει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, των οικοκυριών και όλων ημών. Όλα αυτά πράγματα ο κύριος Τσίπρας δεν τα ήξερε. Και η απόδειξη ότι δεν τα ήξερε ήταν η απάντηση που έδωσε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και εφόσον δεν τα ήξερε, δεν έχει και σχέδιο για να τα αντιμετωπίσει. Γι' αυτό και του ξέφευγαν και οι αγορές, γι' αυτό και του ξέφευγαν και το ομόλογα. Και λένε βέβαια, φταίει η Ιταλία. Προφανώς έχει παίξει ρόλο και η Ιταλία σε αυτό, εγώ δεν τη λέω, αληθές είναι αυτό. Όμως, θα σας πω τώρα μια ιστορία που θέλω στις αρχαιολιθικές που πρέπει να σας αρέσει, έχω και μάθημα σε μισή ώρα και προετοιμάζομαι τώρα. Έχω να κάνω την αρχαία Σπάρτη. Μιλάω και με τους μαθητές μου. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, προσέξτε.
Τους έλεγε ο Στουρνάρας, αυτό δεν είναι αρχαία ιστορία, είναι τωρινή. Πάρτε επιστολική γραμμή πίστοσης. Γιατί δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί. Έλεγε ο Τσακαλώτης ο Τσίπρας, δεν χρειαζόμαστε, όλα θα πάνε καλά. Και τώρα που πάει το επιτόπιο στο 47, τι λένε. Δεν φταίμε εμείς, Ιταλία. Δεν το περιμέναμε. Ε? Πολυέλου στρατηγήματα. Στρατηγός Ιφικράτης. Αρχαίος συγγραφέας. Αυτός που λέει όλα τα κόλπα των αρχαίων στρατηγών. Παίρνει λέγει από τη Βιωτία μια φορά, φίλοι και σύμμαχοι των Αθηναίων εκείνη την περίοδο, 4ος αιώνας, και το βράδυ δίνει εντολή στους λοχαγούς να χτίσουν στο στρατόπεδο που θα μέναν για ένα βράδυ στη Βιωτία, περίφραξη, να βάλουν σκοπιές κτλ. Και του λέει ο λοχαγός του, μα γιατί στρατηγέ κάνουμε τόσες ετοιμασίες, αφού είμαστε σε φίλιον έδαφος. Και απαντά ο Ιφικράτης. Γιατί η χειρότερη φράση που μπορεί να πει ένας αρχηγός είναι δεν το περίμενα. Η δουλειά του αρχηγού είναι να περιμένει τα πάντα. Τι μας λέει λοιπόν ο Τσίπρας, δεν περίμενα λέει αναστάτω στις αγορές. Μπράβο, και τώρα τι κάνουμε αδερφέ, τώρα τι κάνουμε το σταυρό μας. Αυτή είναι η... Καλά, αυτή δεν κάνουμε το σταυρό τους, οπότε λέμε κανένα καλό. Άρα να ξέρετε ότι όλα πάνε καλά. Γιατί ενώ γενικά η οικονομία, όπως ξέρει πολύ καλά ο Λουκάς ο Γεωργιάς, ο φίλος μου πηγαίνει όπως περίπου στα στάπα και όπως στάβει πριν τη ζωή, τον Βασίλη δεν πρόλαβα να τον ακούσω, γι' αυτό τον σχολιάζω. Δεν θέλω να τον αδικήσω, τον άκουσα στο δευτερόλεπτο που τον κάθε. Αλλά ξέρω, τα λέει καλά, δεν έχει πρόβλημα ρητορικών. Λοιπόν, αλλά πάνε όλα καλά, Λουκά μου. Εδώ ο Ρουβίκοδος άνοιξε γραφείο φιλοσοφική. Και όχι μόνο άνοιξε γραφείο φιλοσοφική, αλλά ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να ανοίξει γραφείο σε κάθε πανεπιστήμιο της χώρας. Άρα θα έχουμε και ανάπτυξη. Θα γίνει αλυσίδα γραφείου Ρουβίκονα. Λοιπόν, αυτά, πού να τα πεις, πού να τα πεις και ποιος να σε πιστέψει. Ότι ζούμε σε μια χώρα που το μόνο που αναπτύσσεται είναι η αναρχία και ο Ρουβίκονας. Και όλα τα άλλα κλείνουνε. Αυτή είναι η Ελλάδα του Τσίπρα. Όπου το ρωτάμε, πείτε μας μία επένδυση που έφερε ο Τσίπρας, μία. Και δεν έχουν από μία. Ξέρετε ποιες επενδύσεις λένε. Τα αεροδρόμια, Σαμαράς. Το ελληνικό, Σαμαράς. Κόσκο, Καραμαλή, Σαμαράς. Μία δικιά του που να πει ότι αυτή ρε παιδάκι μου την επένδυση τη συνέλαβε, τη διαπραγματεύτηκε. Και την έφερε στην Ελλάδα ο Αλέξης ο Τσίπρας. Είναι ήδη ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της εποχής της κρίσης. Έχει κυβερνήσει μόνος του, όσο ο Γιώργος Μανδρέου και ο Αντώνης Σαμαράς μαζί. Έχει φέρει μία. Καμία. Για τέτοιους άχρηστους μιλάμε. Και βεβαίως τέτοιοι άχρηστοι, το μόνο που ονειρεύονται είναι πως θα κλείσουν τους άλλους φυλακοί, μπας και μπορέσουν και κερδίσουν κανένα ψήφο. Αλλά επειδή ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη. Αυτό δεν πάω με το σχολιάσω. Ξέρετε, η ιστορία έχει μια περίεργη αίσθηση ηρωνίας. Σχεδόν μεταφυσική. Πήγε ο Πολάκης χθες λοιπόν και είπε θα κερδίσουμε τις εκλογές εάν βάλουμε κάποιον από τους αντιπάλους στη φυλακή. Και από κάτω ήταν μια κεντρική επιτροπή. Η οποία αυτό το χειροκρότησε γιατί πρέπει να βάλουν κάποιον αντιπαλό στη φυλακή. Σήμερα ένα-ένα τον αδειάζουνε. Όταν καταλάβανε τις διεθνείς πια αντιδράσεις που θα έχει αυτό το πράγμα, γιατί καταλαβαίνετε η έννοια της δημοκρατίας που εδράζεται στη διάρκεια των εξουσιών. Πώς θα μας βάλει ο Πολάκης φυλακή, ο Πολάκης θα μας κρίνει. Και εφόσον το λέω μέρος εκτελεστικής εξουσίας, αυτό δεν αποτελεί παρέμβαση διαδικασίας δικαστικής εξουσίας. Υποτίθεται πρέπει να κάνει και προδικασία και έλεγχο και μυστικότητα διαδικασίας και δικαιώματα κατηγορουμένων. Πάνε αυτά τα Πολάκη, αυτά είναι διπλά βιβλία. Ακούστε όμως την ηρωνία της ιστορίας. Αφού ακούσαν τον Πολάκη και τον χειροκροτήσανε για αυτό που είπε, μετά πήγαν και ψηφίσανε. Και ποιο βγάλανε πρώτο. Το διευθυντή του Άκη Τσοχατσόπουλου, τον Κοντσακά. Δηλαδή και στη μέρα του είχαμε, δεν το πετυχαίναμε. Για να σηματοδοτήσουν την πίστη τους ότι πρέπει κάποιος να μπει φυλακή, έβγαλαν πρώτο τον διευθυντή αυτού που μπήκε στη φυλακή. Γιατί έβγαλε λεφτά. Δηλαδή μην ξεχνάτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και το καινούριο. Μην μπερδεύεστε. Ο Αλέξης είναι το καινούριο. Είναι το καινούριο με τη Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Αυτή η παλιά τα γραμματέα Πασόκ και υπουργό του Γιώργου είναι στην επωνυμία, δεν έχει καμία σχέση. Είναι το καινούριο το Αντώνη Κατσακά και την ομάδα του, την ομάδα του Άκη Τσοχατζόπουλου. Πρώτο καινούριο, brand new. Είναι το καινούριο με τη Θεοδόρα Τζάκη, είναι το καινούριο με τον Μάρκο Μπόλα, είναι το καινούριο με τον Παναγιώτη Κουρουμπλή κτλ. Και όλοι αυτοί μαζί μαζεύονται που λέτε και λένε πού μα πήγαν αυτοί που κυβερνάνε την Ελλάδα 40 χρόνια. Και δεν τρέπονται όταν το λένε. Δεν τρέπονται όταν το λένε.
Και φυσικά δεν θα αναφερθώ στον έτερο Καπαδόκη, τον πάνω τον καμένο. Θα πω μόνο δύο λόγια. Πρώτον, μην πιστεύετε ότι υπάρχει καμία κόντρα Καμένου και Τσίπρα. Εάν δεν ταιριάζανε, δεν θα συμπεθεριάζανε. Είναι μεταξύ τους νύχι και κρέας. Κάπως σαν τον λογαριασμό στην τράπεζα και τα λεφτά. Τόσο ενωμένοι είναι μεταξύ, τυχαία το παράδειγμα, τόσο δεμένοι είναι μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί του και εξήδηλε το στουρνάρα εμένα, το Μητσοτάκι, επί 50 λεπτά, του ξέφυγε ότι ο συγκυβερνήτης του είπε ότι η εφημερίδος Δακτών, μια εφημερίδα που στηρίζει τον Τσίπρα, τα παίρνει από κάποιον επιχειρηματία και εκτελεί συμβόλαιο εναντίον του. Και όταν πιέστηκε σήμερα να πει στην ΕΡΤ ποιον επιχειρηματία εννοούσε, είπε τον Σόρος. Ο Σόρος χρηματοδοτεί την εφημερίδα Δακτών. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνετε τώρα για ποια χώρα μιλάμε. Και προσέχετε τώρα αυτή η αριστερή που μας λέγανε ότι είναι οι άνθρωποι των ιδανικών και των ωραίων έργων, δεν τους αρέσουν οι καρέκλες και δεν τους νοιάζουν αυτά, γιατί αυτοί είναι αυτά, δεν μας λέγανε. Σήμερα ακούσαμε και το αμίμητο. Ζητάμε από τον Υπουργό Άμυνας της Ελλάδος να σχολιάσει την κριτική που κάνει αντίον του ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε, βουλευτής της κυβερνήσεώς του. Γιατί αν είναι υπουργός ο Καμένος, τον έχει ψηφίσει και ο κύριος Σάκης Παπαδόπουλος. Και απαντά, έλα μωρέ το φουκαρά, μου ζήτησε ένα ρουσφέτη και επειδή το έκανα τώρα με μισή. Προσέξτε τώρα τι λέει ο Υπουργός Άμυνας για τον βουλευτή που το στηρίζει. Και ρωτάνε μετά τον βουλευτή. Και λέει, εντάξει, δεν σχολιάζω, δεν μιλάω άλλα κουτιά για τον Καμένο, απαξιό. Θα τα βρει αυτά ο Τσίπρας, θα ψηφίσει τον Καμένο για έναν υπουργό άμυνα φυσικά. Γιατί μιλάνε για ανθρωπάκια. Προσέξτε, βγαίνει στη τηλεόραση και λέει ο υπουργός με τον βουλευτή, έλα από αυτό το ανθρωπάκι που φουκαρά τώρα, μου ζήτησε τη φέτια να το κάνει. Και ο άλλος δεν εξηγείρεται να βγει από τα ρούχα του, να πει τι λες ρε Καμένο, έλα από το να τα βρούμε. Όχι! Για ο Τσίπρας έχει δικαίωμα να διαλέξει και εγώ έχω μια κουβέντα παραπάνω και εγώ για σαν τόπο δεν ζητούσα. Δηλαδή, εάν ξανασυναντήσει αριστερό και σα πει ότι αυτή δεν ενδιαφέρει την εξουσία και τι καρέκλε, πρέπει να τον πάτε για εξορκισμό. Δεν οι άνθρωποι είναι θεσιθήρε. Για δυο μετακλητού και ένα βουλευτικό αυτοκίνητο ξεπουλήσανε τι ιδέε του μια ολόκληρη ζωή. Εγώ να σου πω την αλήθεια, τον Λαφαζάνη και αυτού που διαφωνώ του τιμώ. Τουλάχιστον αυτοί είπαν εκεί, είμαστε αριστεροί. Αυτά πιστεύουμε με γεια σα μεγάλα σα. Του Υπουργεία δεν έχουμε τίποτα. Οι άλλοι. Οι άλλοι είδαν βουλευτικό αυτοκίνητο που τσέπεσε το σαγόνι κάτω το πάτωμα για να το παίρνουν. Τόσο ειδωλόγοι ήταν. Αυτά τα λέω γιατί δεν πρέπει να τα ξεχάσουμε. Δεν πρέπει να τα ξεχάσουμε μετά. Γιατί ο Τσίπρας μέσα σε τόσες ζημιές που κάνει στην Ελλάδα και που θα κάνει και άλλες ζημιές μέχρι να φύγει, δεν θα φύγει γρήγορα. Εγώ δεν πιστεύω στον να των γρήγορων εκλογών. Θέλω να είμαι ειλικρινής αυτό, Αργύρι. Θεωρώ καλή πτυχία. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν τη μεγάλη ζωή. Ο Τσίπρας έχει το πρωθυπουργικό αεροπλάνο που θα πουλάγε, το έχει κάνει τρόλι. Κάθε τρίτη μέρα κάνει μια βόλτα. Πάει στη Θεσσαλονίκη με 67 δημιουργίες ΜΑΤ. Πάει στη Νέα Υόρκη κάθε μια εβδομάδα, κάνει ρεδάκι μια εβδομάδα και κόβει βόλτες στην Times Square, πληρωμένο όλα από εμάς. Θα σηκωθεί τώρα να φύγει έστω και ένα μήνα νωρίτερα. Δεν το πιστεύω. Είναι τόσο λιμασμένοι, τόσο λιγούριδες, που δεν πασατέμπω να φύγει, όχι να φύγει μια μέρα εξουσίας. Αλλά μην περιμένετε. Μόνο αν η εξέλιξη των πραγμάτων του φέρει δεν αντέχουν. Ούτε διαφωνίες για τις πρέσπες έχουν, όλα αυτά είναι ψέμα όλα. Μπροστά στο να κρατήσουν την καρέκλα, δεν του νοιάζει απολύτως τίποτε, καμία ιδεολογία, καμία αξία, τίποτα όπως λέγανε. Εδώ τους βλέπετε. Το βασικό τους επιχείρημα για να υποστηρίξουν τη συμφωνία των Πρεσπών είναι η ανάγκη να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η βασική τους κεντρική πολιτική γραμμή. Ποιο ΝΑΤΟ τώρα? Το ΝΑΤΟ που το 2013, δεν είναι και μακριά το 2013, 5 χρόνια πίσω είναι. Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το ανώτατο καθοδηγητικό τους όργανο, εψήφισε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να διαλυθεί. Όχι ότι η Ελλάδα μόνο πρέπει να φύγει. Βεβαίως η Ελλάδα να φύγει. Αν δεν έφτανε να φύγει η Ελλάδα, έπρεπε να διαλυθεί το ΝΑΤΟ. Αυτά λέγανε σε συνέδριο όλοι μαζί. Και τώρα αυτοί που λέγανε αυτά, για να μείνουν στην εξουσία, λένε όχι να μην διαλυθεί το ΝΑΤΟ, να μπουν και τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, να γίνει το ΝΑΤΟ ισχυρότερο δηλαδή από ό,τι ήταν πριν. Και το λένε χωρίς ντροπή, χωρίς εδώ, χωρίς του τι νοιάζει. Και ποιος θυμάται τώρα ότι λέμε πέντε χρόνια,
Ό,τι θέλουμε λέμε, αρκεί να μένουμε στην καρέκλα. Σε όλα αυτά, ευτυχώς, και αυτό είναι το ελπιδοφόρο σε αυτή τη ζωφερή εποχή, η Νέα Δημοκρατία έχει εξελιχθεί όχι απλώς σε μια πολύ ισχυρή πολιτική δύναμη, αλλά έχει εξελιχθεί υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μια πολιτική δύναμη που δίνει πραγματική ελπίδα στον κόσμο ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Γιατί σωστά είπε πριν ο Γιώργος ο Πατούλης, ποιο είναι το βασικό μας στοίχημα ζωή, ποιος είναι ο στόχος μας. Ο Βασίλης τα λέει και ωραία μάλιστα. Πρέπει να γυρίσει η οικονομία μας για να γυρίσουν τα παιδιά μας πίσω. Πρέπει πρώτα να σταματήσουν να φεύγουν τα παιδιά που είναι να φύγουν και να έρθουν να γυρνάνε όλα πίσω. Γιατί θα σας πω το νούμερο ένα εθνικό μας πρόβλημα ποιο είναι. Το νούμερο ένα είναι ότι χανόμαστε. Η Ελλάδα σβήνει. Ξέρετε ότι είχαμε από την Ελστάτ επίσημα μείωση πληθυσμού για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ξέρετε ότι είμαστε η πρώτη χώρα του δυτικού κόσμου που μειούται ο πληθυσμός σε καιρό ειρήνης. Αυτό στη Δύση δεν έχει παρατηρηθεί σε ειρηνική περίοδο ποτέ. Μόνο αυξάνεται ο πληθυσμός. Σε εμάς ο πληθυσμός, προσέξτε, δεν γυράσκει απλώς που γυράσκει, μειούται κιόλας. Βάλτε τα παιδιά που φεύγουν, που είναι σε ένα παραγωγική ηλικία και σε ηλικία οικονομικής παραγωγικότητας. Βάλτε τους λιγότερους που μένουν εδώ που είναι και μεγαλύτερη σε ηλικία, η Ελλάδα σβήνει. Άρα δεν έχουμε άπειρο χρόνο μπροστά μας για να δράσουμε, λίγο χρόνο έχουμε. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να στηρίξουμε όλοι μας, με όλες μας τις δυνάμεις, την προσπάθεια του Κυριάκου, του Μητσοτάκη, ώστε να μην χαθεί στις επόμενες εκλογές ούτε μισή ψήφος. Θα το ξέρετε αυτό. Δεν φτάνει να είμαστε πρώτο κόμμα. Εγώ δεν θα βάλω όριο στον πήχη. Θα σας πω ότι πρέπει όμως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει τέτοια πολιτική και κοινοβουλευτική ισχύ που να μπορεί να πάρει γρήγορα αποφάσεις, να αλλάξει γρήγορα τον εκλογικό νόμο που είναι μπροστά απλή αναλογική άλλη μια βόμβα, γιατί δείτε τι κάνει ο Τσίπρας φεύγοντας, έφτιαξε να κλεισθένει. Να πούμε ένα μπράβο με τον Πατούλη για τον πόλεμο που έκανε κάτω στο τουλέτι του Κλεισθένη. Γιατί εγώ το χειρό να ξέρετε το έξι. Πάντα τον εκτιμούσα, ήταν φίλο μου. Και όταν είχαμε και τους κόντες μας. Αλλά ξέρετε πότε τον παραδέχτηκα. Όταν ήταν ο μοναδικός που είπε δεν δίνουμε τα λεφτά μας να τα φάει ο Τσίπρας στην πρώτη περίοδο του 15, όπου σκούψαν τη μάχη από το δημόσιο και σώθηκαν μόνο ο Σέσο Πατούλη. Όταν θυμάστε ο Τσίπρας στην δημοφιλία 70% και ότι έλεγε ο Τσίπρας θα θεωρείται ότι ήταν του Αγίου Αλέξη. Και σηκώθηκε ο Πατούλη πρώτη με τον Δίνο Φράγκο. Και έστω τα δικά τα λεφτά και όσο τον ακολούθησαν. Και δεν ήταν όλοι δικοί μας έτσι. Πολλοί δικοί μας πήγαν και θα δώσουν. Για να θυμόμαστε, δεν λέω τώρα ονόματα, υπολείπτε τείχο, αλλά αυτά έχει γράψει ιστορία. Και το δεύτερο, που τώρα στον Κλεισθένη σηκώθηκε και έδωσε μάχη. Σηκώθηκε και έδωσε μάχη. Γιατί κάνει τώρα ο Τσίπρας, το ξέρει εδώ ο Δήμαρχος. Δήμαρχος σου εύχομαι να επανεκλεγείς. Αλλά και φαντάζομαι να είσαι δήμαρχος με τον Κλεισθένη. Και αν δεν πάρεις 60% που απάζεσαι, τι θα γίνει. Ποιος θα κυβερνούν τη Δήμη την άλλη μέρα. Το έχει βάλει ο Τσίπρας και ο Σκουρλέτης, μία βόμβα στην τοπική αυτοδιοίκηση, να μην δουλεύει τίποτα, και έχει βάλει και μία βόμβα για την επόμενη Βουλή, αν δεν προλάβουν το τάση να αλλάξει τον εκλογικό νόμο, να είμαστε μία χώρα σε μόνιμο χάος. Να λένε οι αγορές, δεν υπάρχει κανείς κοινά συνεργούμενα να ανεβαίνουν τα επιτόκια, αδιαφορώντας για το αυτό θα βλάψει το αφελείς στη χώρα. Μόνο και μόνο πώς θα μπορεί ο ίδιος να έχει ρόλο την επόμενη μέρα. Αυτό είναι που έχει γίνει στην Ελλάδα. Την ώρα που ο κόμος με τα χιλιάδες λεπτά που έχει προλαβαίνει να ασχοληθεί. Άρα οι επόμενες εκλογές, Φίλιππε, είναι εκλογές πολύ μεγάλης σημασίας. Δεν μοιάζουν με καμία προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Πρέπει ο Μητσοτάκης να πάρει μεγάλη νίκη. Άρα πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Πρέπει να τρέξετε κι εσείς πόρτα-πόρτα, σπίτι-σπίτι, να βρείτε όλους εκείνους ανθρώπους που έπρεπε η ζωή, ότι εδώ στο ψυχικό χώρο αναποχή. Μα αν είναι δυνατόν. Ούτε ένας δεν τραμείνει σπίτι εκείνη την ημέρα. Ούτε ένας δεν τραμείνει σπίτι του. Διότι άμα μένουμε παιδιά σπίτια μας, μετά μην κλεγόμαστε που δεν φεύγουν και τι κάνουν και τι ράνουν, γιατί αν όλοι είχαν πάει στην κάλπη, θα ήταν άλλο το αποτέλεσμα. Άρα πρέπει να τρέξουμε όλοι. Και δεν φτάνουμε εμείς μόνο στη Βουλή, στα κανάλια. Πρέπει και εσείς να τρέξετε. Είναι δικιά σας μάχη αυτή. Για τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, για τις οικογένειές σας. Τόσο σημαντική μάχη είναι αυτή. Ώστε να πάμε να του δώσουμε την ευκαιρία, θα είναι πολύ καλό πρωθυπουργός ο Κυριάκος, είναι νοικοκύρης, θα τα βάλει σε τάξη, να του δώσουμε την ευκαιρία και θα ξεφύγουμε. Αλλιώς τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και μην ξεχνάτε για να κλείσω ότι είμαστε σε μια εποχή περίεργη διεθνώς. Οι ευρωεκλογές που έρχονται δεν μοιάζουν με καμία προηγούμενη ευρωκοινοβουλευτική αναμέτρηση.
Είδατε χθες τα αποτελέσματα στη Βαυαρία, άλλο τάλο η Βαυαρία. Στην Ιταλία, ακόμα χειρότερα. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει σε λίγους μήνες στην ίδια την Ευρώπη. Άρα πρέπει εμείς να δώσουμε στην πατρίδα μας πολιτική σταθερότητα την ώρα που γύρω-γύρω θα γίνεται όλο αυτό το χάος, για να είμαστε γεροί άγκυρα και να μην κουνιέται τίποτα. Και ελπίζω, και αυτό θα κλείσω, ότι θα βρει τρόπο η Νέα Δημοκρατία, εάν τυχόν ο κύριος βρει τους 80 ψήφους αύριο στο κοινοβούλιο των Σκοπίων, για να μπλοκάρουμε αυτή την επέσυντη συμφωνία, η οποία βλάπτει ζωτικά τα συμφέροντα των Ελλήνων καθώς, μόνο αυτό κλείνοντας. Για καλά, τι παραμύθια έχουμε βάλει αυτά τα χρόνια. Μάθε σήμερα ο Ζάρ, τους βουλευτές και τους είπε, πρωθυπουργός των Σκοπίων, αν δεν περάσει συμφωνία, Ζανέτ, αν δεν περάσει, λέει, συμφωνία, τότε θα μείνουμε διεθνώς απομονωμένοι. Μπα, εδώ οι Έλληνες δημοσιογράφοι μας λένε ότι 130 χώρες έχουν αναγνωρίσει Μακεδονία. Και ότι μόνοι μας αναμονωμένοι είμαστε εμείς που δεν τους αναγνωρίζουμε και τους λέμε φύρων. Καλά, έναν Έλληνα δημοσιογράφο, ένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν βρήκε να ρωτήσει ο ΣΑΦ να του πει ότι 130 χώρες αναγνωρίζουν και θα αναμονωμένοι. Για να δείτε ποια είναι η αλήθεια που λέμε τόσο καιρό εμείς. Μόνον όταν εμείς τους πούμε Μακεδονία θα έχουν γίνει Μακεδονία. Α, εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες του ονόματος. Εμάς μας καίει. Ούτε τους Γερμανούς, ούτε τους Αμερικάνους, ούτε τους κανέναν. Αλλά νομίζω ότι η καλύτερη απάντηση σε αυτό την έδωσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με την ιστορική του πια φράση στην πολιτική μας επιτροπή εκείνες οι μέρες που το θέμα της συμφωνίας ήταν πολύ έντονο. Δεν θα ενώσουμε τους Σκοπιανούς, δεν θα διχάσουμε τους Έλληνες για να ενώσουμε τους Σκοπιανούς. Και αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η ουσία. Αυτός είναι ο ιστορικός ρόλος της δικιά μας παρατάξεως, να κρατάει τον ελληνισμό ενωμένο, να κρατάει τον ελληνισμό στην Ευρώπη, να κρατάει τη δημοκρατία μας θωρακισμένη. Αυτά κάναμε στο παρελθόν με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Αυτά κάναμε πάντα στην ιστορία μας. Αυτά θα κάνουμε και άλλο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε μαζί μας σήμερα. Μια φορά καλή επιτυχία στον κύριο Πατούλη. Δήμαρχε, το λέω γιατί είναι η μεγάλη μάχη, έτσι. Η μεγάλη μάχη, παιδιά. Θέλω να ευχαριστήσω τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, να ευχαριστήσω τον Τούλη και να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας τιμήσατε σήμερα με την παρουσία σας. Να είστε καλά.